Πάμε να συναντήσουμε τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα, που μας κάνει έτσι τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Γενικέ, τι κάνετε? Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλά. Σας βρίσκουμε στον Περισσό ή σπίτι? Στον Περισσό. Α, πόσοι είστε εκεί? Σε ώρα δουλειάς. Τηρείτε τα μέτρα ασφαλείας? Πόσοι άνθρωποι είστε εκεί τώρα? Βεβαίως, το κόμμα μας αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα με μεγάλο αίσθημα ευθύνης από την αρχή, ακόμα πριν εξαγγελθούν τα κυβερνητικά μέτρα. Έχουμε κάνει πολλές προσαρμογές στη λειτουργία μας και στη δράση μας, ακριβώς λόγω της επιδημίας, αλλά ταυτόχρονα προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε και με τους κατάλληλους τρόπους και την συλλογικότητα και την επικοινωνία με τα στελέχη μας, τα μέλη, τους οπαδούς του κόμματος. Επιδιώκουμε να διατηρούμε, να σας το πω έτσι, τις δυνάμεις μας μάχημες, γιατί αυτό είναι περισσότερο απαραίτητο από ποτέ σήμερα. Δεν υποστέλουμε τις αγωνιστικές μας διεκδικήσεις, την πρόθεση ετοιμάτων, την προστασία της ζωής, των ίδιων των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Φοβάστε ότι κάποιοι, ενδεχομένως επιχειρήσεις, δεν ξέρω ποιοι άλλοι, μπορεί να εκμεταλλευτούν αυτή την κρίση και να προβούν σε απολύσεις, σε μειώσεις προσωπικού, στα μισθολογικά? Η ίδια η κυβέρνηση, ο Υπουργός Εργασίας, ανακοίνωσε ότι μέσα σε αυτό το μήνα, το Μάρτιο, μέσα στην επιδημία δηλαδή, έγιναν 40.000 απολύσεις στη χώρα μας. Αυτές, με νόμο λέμε εμείς, πρέπει να θεωρηθούν άκυρες. Και όχι από εδώ και πέρα, αλλά και αναδρομικά για τις τελευταίες τουλάχιστον 15 μέρες. Για όλο το Μάρτιο δηλαδή. Οι εργαζόμενοι, οι λαϊκές οικογένειες είναι που πρωταρχικά και κύρια πρέπει να προστατευτούν. Βεβαίως, υπόθηκε και αυτή από δεν τους είναι αρμοδίους. Άλλη από τους μισθωτούς του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα, τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, τους συνταξιούχους. Υπόθηκε πάντως ότι θα είναι άκυρες οι όποιες απολύσεις συμβούν στο διάστημα στο οποίο αναφερόμαστε. Οι όποιες επιχειρήσεις προβούν σε τέτοιες επιλογές δεν θα παίρνουν την ενίσχυση. Θα έχουν φοβερές κυρώσεις. Βεβαίως, ότι δεν θα έχουν με βάση. Δεν είναι ακριβώς. Θα εξαιρεθούν αυτό. Υπόθηκε ότι από εδώ και πέρα θα είναι άκυρες. Από την ερχόμενη εβδομάδα. Ναι, σωστά. Αλλά αυτές που έγιναν αυτή την εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα, αναφέρομαι μέσα στο Μάρτιο, που ήταν ήδη σε έξαρση ο κοροναϊός, που ήδη υπήρχαν και είχαν ληφθεί μέτρα προστασίας του πληθυσμού, επιχειρήσεις πρόλαβαν και απόλυσαν εργαζόμενους. Αυτή είναι για όλη τη χώρα 40.000. 41.000 ανακοινώθηκαν αυτές. Αυτές οι απολύσεις λοιπόν, όπως και οι επόμενες που δεν πρέπει να γίνουν, θα πρέπει εδώ και τώρα να ανακριθούν. Κύριε Κουτσούμπα, το θέσατε αυτό στη συνομιλία που γνωρίζουμε ότι είχατε μέσω τηλεδιάσκεψης με τον Πρωθυπουργό? Του έθεσα όλα αυτά τα προβλήματα, όπως επίσης του έθεσα και το ζήτημα να μην επιβάλλει αστυνομικά μέτρα παραπέρα καραντίνας. Ο ίδιος στην επικοινωνία που είχαμε με διαβεβαίωσε ότι δεν προτίθεται να επιβάλλει αστυνομική καραντίνα, ενώ χτες όμως ανακοινώθηκε. Εδώ θα ερχόμασταν, στις συναθρήσεις έως 10 άτομα. Αυτό πώς το ακούσατε, πώς το εισπράξατε? Έως 10 άτομα οι συναθρήσεις. Μα με ποια λογική επιχειρεί αυτούς τους περιορισμούς στην κυκλοφορία, σε ανοιχτούς χώρους, όταν αντικειμενικά υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη συνάθρηση από 10-15 άτομα σε εργασιακούς χώρους παραγωγής, στα σούπερ μάρκετ, σε μέσα μαζικής μεταφοράς, στο μετρό? Εφαρμόζει τέτοιους περιορισμούς στη λειτουργία του ίδιου του κρατικού μηχανισμού που ελέγχει η κυβέρνηση στις αστυνομικές δυνάμεις? Δεν τις εφαρμόζει. Λέτε ότι είναι αντιφατικό? Πιστεύει άρα ότι μπορεί να γίνει ανεκτό από το λαό μας, από το κίνημα, να τεθούν εμπόδια στη λειτουργία σωματείων, κομματικών οργανώσεων που θα δράσουν ενάντια στην όποια εργοδοτική αυθαιρεσία? Φοβούμαστε, κύριε Παπαδόπουλε και κύριε Φουσκίδη, ότι ανοίγει έτσι ο δρόμος για καταπάτηση λαϊκών δικαιωμάτων και αποτελεί η επιδημία, ο κορονοϊός, μόνο το πρόσχημα αυτή τη στιγμή. Η προστασία της δημόσιας υγείας, της ζωής του λαού μας, θέλει άλλα μέτρα πρόληψης και προστασίας. Θέλει ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας που έχει πάει σε διάλυση, έχει βρεθεί σε διάλυση με ευθύνη όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων. Γιατί έκλεισαν νοσοκομεία, έκλεισαν κέντρα υγείας, δεν έγιναν οι απαραίτητες προσλήψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό, σε ιατρικό προσωπικό. Έχουν μείνει κλειστές εκατοντάδες ΜΕΘ στην Ελλάδα, από τις λίγες πάλι που υπάρχουν, ενώ χρειάζονταν τουλάχιστον για άλλες επιδημίες, απλές,
τις εποχιακές γρίπες 3.000 μέτρα για παράδειγμα. Εδώ ούτε 550 βεβαίως. Και έχουμε ανθρώπους μας που αύριο και όταν οξυνθεί το πρόβλημα, γιατί αυτή είναι εκτίμηση των επιστημόνων, όσο και αν ελεγχθεί έχει διασπαρεί ο ιός, θα έχουμε πιθανόν, μακάρι να μην έχουμε, αλλά πιθανόν θα είναι περισσότερα τα θύματα. Και μια ανθρώπινη άρα, ερώτηση, βέβαια, χρειάζεται. Για τα συγκεκριμένα μέτρα που με ρωτήσατε, ναι, ναι. Ότι είναι ανεπαρκή. Εμείς τα θεωρούμε ανεπαρκή τα χτεσινά μέτρα. Είναι, βεβαίως, στηρίζουν διάφορους επιχειρηματικούς ομίλους, δεν στηρίζουν όμως τους εργαζόμενους. Είναι, να σας το πω αλλιώς και με οικονομικούς όρους, μια αναγκαία κρατική παρέμβαση αυτή που κάνει η κυβέρνηση, όπως κάνουν και σε άλλες καπιταλιστικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν αναμονή και του προβλήματος του κορονοϊού που θα αυξηθεί, αλλά κυρίως μιας νέας οικονομικής κρίσης. Να κλείσουμε έτσι που λίγο. Δεν θα προκύψει μόνο λόγω του κορονοϊού, αλλά που θα την επιταχύνει. Κύριε Γενικέ, να κλείσουμε έτσι με μια ανθρώπινη, ερώτηση. Εσείς είστε χρόνια στους δρόμους, στο πεζοδρόμιο όπως λέμε, στις επάλξεις. Πώς είναι τώρα που αναγκάζεστε να έχετε την ίδια αγωνιστική διάθεση εντός των τεσσάρων τείχων του γραφείου σας? Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Μπορεί να γίνουν συλλογικές διαδικασίες, συνεδριάσεις του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής γίνονται. Ευτυχώς οι νέες τεχνολογίες βοηθούν. Αλλά να σας πω και κάτι, σε συνθήκες ακόμα και πολιτικών απαγορεύσεων, όχι λόγω τέτοιων επιδημιών παλιότερα, το ΚΚΕ πάντα δρούσε. Μακριά από εμάς, με τη συνεργασία μπορεί να γίνονται διαπεριφοράς, μεταφορά κειμένων, ανακοινώσεων, αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν. Πάντα όχι για το αυστηρά κομματικό συμφέρον όπως λένε διάφοροι, αλλά κυρίως λόγω του ότι πρέπει να προασπίσουμε, και γι' αυτό είμαστε εδώ, τα λαϊκά συμφέροντα. Τη ζωή του λαού μας, την υγεία του, αλλά και όλα τα δικαιώματά του που δυστυχώς καταπατούνται βάναυσα με αφορμή και εξαιτίας τώρα δήθεν του κορονοϊού. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουτσούμπα. Γεια σας, Να είστε καλά, καλημέρα, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε. Καλημέρα σας.